Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκης, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση και όπως φαίνεται πολύ εκρηκτική, καθώς υπάρχει το πρώτο κόψιμο στο παιχνίδι. Στα πρώτα δευτερόλεπτα, οκ, okay, με το καλημέρα, με το καλησπέρα μάλλον, γιατί έχει νυχτώσει. Λόγω το τι έκανε ο Χίτας, είναι μία από τις νέες μεταγραφές των Αρχιάνος Legends. Θα τα πούμε όλα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Αρχιάνος Legends και Λαμόγια. Το παιχνίδι μας έπιασε λίγο αυταμούτρα, η αλήθεια είναι. Μιτζαρίδης κατεβάζει την πρώτη επίθεση για τους Μπόβ. Τα Λαμόγια έχουν 3-0, 3 νίκες σε εισάρισμα παιχνίδια. Μιτζαρίδης, ο οποίος είναι πολυτιμότερος παίκτης από άποψης MVP. Θα μου έρθει ο βασικός σου για 3 από τη γωνία. Είναι εύστοχος! Δημητριάδης, ο μας έκανε την τιμή να παρευρεθεί στην pre-game συνέντευξη για Χανατζής. Τώρα κατεβάζει την επίθεση. Έτσι μαζί με Βίσκα Κοντζαμάνι, ο οποίος ήταν ο MVP στο προηγούμενο παιχνίδι, στην προηγούμενη αναμέτρηση και επικράτηση των Legends. Για 3 είναι άστοχος ο Γιωχανατζής. Μόλις το δεύτερο παιχνίδι των Legends, ενώ το τέταρτο των Λαμόγια, άρχισαν λίγο να έρθουν στο καλοκαιρινό πάρτι του μπασκετάκι Legends. Αλλά καλώς ήρθες, αρχίσαν. Χίλια καλή χωρούν στην μεγάλη μπασκετική μας παρέα. Μόκας θα συγκρατήσει την μπάλα. Δεν υπάρχει προς πίσω. 8 δευτερόλεπτα. Έτσι τώρα Μόκας πρέπει στον Μπίσκα ένα jump shoot. Θα το δικαιώσει 0-5. Μια αποτελεία ρεχόν της επίθεσης. Έχουν 5 παίκτες στον πάγκο του στα Λαμόγια έναντι 6 των Legends. Τώρα περνάει εκτός. Κύριε για τα Λαμόγια. Έχουν ξεκινήσει κάπως νοθρά και ιδιαίτερα δυναμικά τα Λαμόγια. Νοθρά οι Legends. Διάδεις. Με 6 παίκτες οι Legends στον πάγκο του Μιτζαρίδης. Παίρνει ένα σκρίνα από τον Μιτζαρίδης. Θα το επιστρέψει τώρα την μπάλα. Ένα πλάγιο επικαιρών με κάποιο τρόπο. Συγκράτησε την μπάλα. Και έβαλε το καλάθι 0-7 και πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο δίλεπτο, Γιώργος Καραγιούρης από τον πάγκο του Legends έχει καλέσει το πρώτο time out. Εξτρέφουμε σε πολύ λίγο χειροκροτήματα από τον πάγκο του Λαμόγια, όπως είναι πολύ πολύ λογικό. Έχουν ξεκινήσει και το πόδι στον Γκάζι, έχουν μια μικρή εξέδρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Ζώνη Καρίνα, η οποία έχει γύρει στα πρώτα 1-38. Στην πλευρά των Λαμόγια, στην πλευρά των Μοβ. Πρώτη κατοχή είναι για τους Legends έπειτα από το time out που αναγκάστηκε να καλέσει ο Γιώργος Καραγιώρης, ο οποίος κάθεται στον πάγκο. Μαυρίδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και τώρα είναι απέναντι στον Σαμούτη. Legends οι οποίοι έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές κλειδιά σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά σύμφωνα και με τα μάτια μας πάει μέχρι μέσα και καλάθι και φάουλ. Έρχεται με πολύ δυναμικό τρόπο το πρώτο καλάθι για τους Legends από το Γιαχανατζή. Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες μεταγραφές που πραγματοποίησαν για το καλοκαιρινό τουρνουά οι Legends. Είναι ο Χρυσός Χίτας, ο οποίος ήταν αντίπαλος με τους Legends, με τους Pistols στην περσινή Winter Elite στη σειρά. Μεταξύ Pistols και Last Paper Bears. Οι Last Paper Bears οι οποίοι αγωνίζονται στην Elite στο καλοκαιρινό. Μια σειρά η οποία με το σούτ του Μαυρίδη από την αριστερή γωνία, το θυμάμαι σαν σήμερα πραγματικά, έστειλε τους Pistols στο Final Four, σε ένα εκ των τριών Final Fours που έχουν πάει συνολικά ως Pistols και ως Legends οι Legends πλέον, μόνο στο Summer. Μαυρίδης τώρα μια μακρινή πάσα, δεν βγήκε το καλάθι από τον Μαυρίδη, συγκρατεί με κάποιο τρόπο Κίνας, μέχρι μέσα κερδίζει το χώρο του Δημητριάδη. Legends οι οποίοι είχαν ένα πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Οδεύοντας προς το τέλος του περσινού Winter, έχοντας πολλαπλά συνεχόμενα παιχνίδια και υψίστης σημασίας μάλιστα στο κύπελο για το θεσμό της Master of Legends αλλά και για το θεσμό της Elite ως πίσω τότε. Νέα σελίδα στην ομάδα, άστοχος στην πρώτη βολή ο Χίτας. Ο Καζής, για τον άστοχος δεύτερη. Με δίνει στους πίσως. Ένα σπέιπερ ακόμα, Μιτζαρίδης. Τάμογλου έχει ξεκινήσει αυτός ως βασικός, βάζει πλάτη απέναντι σε θηριώδης κορμί όπως είναι του Καζή. Συγκρατεί την Μιτζαρίδη, κάνει μια προσποίηση στον Εσαμούτη, θα πάει μπάλα στη γωνία. Απέναντι στον Καζή ένα jump shoot, άστοχο από τον Τάμογλου, πάρα πολύ ψηλά, θα πάρει το παιδικό rebound ο Μπίσκας. Τώρα τρέχει το Γιωχανατζής. 19 δευτερόλεπτα, ζήτησε και θα πάρει πολύ ψηλά ο Καζής από την κίνδυνη πάσα. Τζομάνι σουτ για 3 Μαυρίδης από τη γωνία, μόνο ταμπλό στο δοκάρι πάνω, Μιτζαρίδης στο rebound. Ο Ρόμπλος είναι στην εξέδρα και κρατάει το πινακάκι, άλλαξε ταχύτητα και έκοψε ταχύτητα. Έβαλε από τρίτη πρώτη περίπου ο Μιτζαρίδης, αυτό έχει στο σουτ που έκανε όμως. Μπίσκας,
Πίσω από την κορυφή ζητάει. Αντάξει, θα πάρει ο Γκουτζαμάνι μέσα στη ρεγιέτα. Στο 3 και πάλι είναι άστοχο ο Γιαχαναζή. Κάνει ζωή την παίκτη τη ψυχολογία του και αποδείξει και στα playoffs. Τα οποία κλείνει και να παίξει και να αποδώσει και στου σημαντικού αγώνε γενικότερα τη ομάδα του στο Winter. Πάει μέχρι μέσα αέρινο τη Ζαρίδη και πάει και να κλέψει την μπαλά. 3-9 λοιπόν, τρίπλο σκορ για τα λαμόγια. Σταυρίδη. Είστε και πήρε τώρα, θα πάρει πράγματι ο Γκουτζαμάνι. Πέρασε κόμπι και όμω εντυπωσιακότατα από τον Τζάμπογλου, ο οποίο ήρθε ω δεύτερο παίκτη τη Ζαρίδη. Και έχει να κερδίσει το φάουλ από τον Γκουτζαμάνι, πετώντας την μπάλα. Δεν θα μετρούσε αν έμπαινε. Ο Γκουτζαμάνι θα περάσει στον Παγκό, πράγματι, κατά τη όρη θέση του. Έχει αλλαγή για τους Legends. Είναι ένα μικρό κομφούζιο όσον αφορά τα νούμερα. Όλα καλά, βρέθηκαν τα πάντα. Θα μου την παραφορά. Εκτυχώς και προβληματισμένος ο παγκός των Legends. Αλλά και τον Λαμόγια. Μιχαρίδης, πέρασε και από τον Δημητριάδη, δεν θα του δώσει την μπάλα. Μόκας, πάλι Μιχαρίδης στα 12, πάει μέχρι μέσα και πάλι ένα χορευτικό στον αέρα. Κόπηκε ένα με φάουλο από τον Καραγκιαούλη, ο οποίος έχει περάσει. Ως αλλαγή κάνει το πρώτο του φάουλ. Παραχωρεί το δεύτερο των Legends συνολικά, 2-2 ονοματικά. Αυτό που συμβάζει ο Μουτζαρίδης, 3-10. Να μάλλει τη σκριτή από την Παγκο, αλλά και από την Εξέδρα. Έχει δικαιώμα για μία ακόμα. Μέσα στη δεύτερη, 3-11. Εφαρός στο 8 υπέρ των Λαμόγια. Καναντζής. Καναντζής, δύο ψηλοί πάνω, ένα σύστημα που είδαμε να παίζεται εμπολής από τους Legends. Στην διαθέση με τα μπλόκα, ζήσει είναι άστοχος, θα μου έρθει στο rebound. Μια νέα σύστατη ομάδα των Λαμόγια βρίσκει πατήματα και συλλογικά και ατομικά. Θένας βρίσκει τον ρόλο του αρκετά γρήγορα. Ζάμπτουτ έστοχο, κατά χειροκριτούμενος, έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Κάπως έτσι διαφορά πάει για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Καναντζής. Θυμάστε ο Χάρης Μακόπουλος να περάσει εντός. Εντός φορά για τους Legends. Ωραία πυροβολικό στον Πάγκο και από τον Πάγκο. Μπίσκας. Ωραία πέρασε η μπάλα στον Χρυσή, ο οποίος κόβει για τον Δημητριάδη χωρίς φάουλ. Συγκρατεί ο Δημητριάδης. Μόκας τώρα σκανάρει το γήπεδο. Προς τους 10 σύν κατοχή για τα Λαμόγια. 6 δευτερόλεπτα πέρασε από την baseline και πάει για το ανάποδο λέει πριν. Και ο Μπίσκας σήμερα το φάουλ ως βοήθεια ως τελευταίος. Ο σύστατος παίκτης που είχε πάντα στον Τζάμπογλου θα παραχωρήσει το φάουλ και δύο βολές στον forward τον Λαμόγια. Ο Κόπλος τώρα θα περάσει στη θέση του Μαυρίδη. Θα μου βλέπω στον συμπρότη. Τέσσερι, 3-15. Κάπως έτσι λέει ότι έχουν κολλήσει στους 3 πόντους εδώ και αρκετή πλέον ώρα. Μπίσκας. Το καλάθι του, το καλάθι του φάουλ του Γιαχαναντζή. Άστοχος ο Μπίσκας σε ένα δεξί που είναι πέρα ο Δημητριάδης και παίρνει το rebound. Τσάμογλου. Στην πάσα Δημητριάδης και πάλι στο διατρής. Μόκας έχει βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή. Είναι άστοχος. Θα σταβάζει με τον εαυτό του από τον πάγκο. Κόζιος Legends, η διαφορά που πήγαινε στους 15, σου για 3. Φίσκας είναι άστοχος, πάρα πολύ φτιάχνει μόνο το αμυντικό rebound. Δημητριάδης, αυτή πάσα στην κίνηση, δεν θα σε κρατήσει ο Μόκας, είναι εκεί πέρα και κρατάει ο Καζής. Μαρκόπουλος. Και λίγο μπάσκετ στο ράδιο με τον Γερόπουλος από τον πάγκο, ο οποίος δεν θα είναι δεθέσιμος στην αποστολή απόψε. Έρθει να σκέφτει από τον Καραγκιαούρη, ο Μαρκόπουλος βρίσκεται ελεύθερος, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άστοχος, αμυντικό rebound Μόκας. Μουκαρίδης. Μουκαρίδης πάει μέχρι μέσα, πάσα στον Λι. Συγκρατεί ο Σαμούτης παρά την πίεση που ασκήθηκε από δύο παίκτες από τον Καναντή και από Καζή αντίστοιχα. Βάζει τώρα σύστος. Ποια γέλασε, την άκουσα. Μάλλον έχει περάσει εκτός και ο Τσιλιπάκος έχει περάσει εντός. DJ τον Λαμόγια. Για να δούμε τι μίξ θα παιχτεί από τους Μοβ.
είμαστε, λέει, και μέχρι την μέση φορά στην Αγία Παπαδίου Βουλκίδης, ένα εκ των νέων αποκτημάτων επίσης ο νεαρός για τους Legends. Πέρασε και ένα του Καραγιαούρη απέναντι του ψηλότερος παίκτης. Για να δούμε αν πάει να παίξει τα πόδια, άλλαξε το για Χαλατζή. Κάπως έτσι έχει βρεθεί ελεύθερος για τρεις καζές είναι άσπρος. Συμβίδι, κόρη μπάουν! Απέναντι σε δύο παίκτες ο Καραγιαούρης. Συνηθισμένα να βουνά στα χιόνια. Αν και χιόνια πώς τα βρούμε. Σε τέτοια εποχή, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, έχει συνηθίσει από το Winter να πάει απέναντι σε δύο παίκτες. Άσπρος καζές πάλι δεν κατάφερε ο Καραγιαούρης το κρίτη κόρη μπάουν. Τσιλιπάκος απέναντι στον Ανατόπλο, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Έχει πάσα, όπα, έχει κάνει. Παράβαση. Στην μπάλα όταν είχε φύγει από το χέρι του Τσιλιπάκου, όταν πήγε να τροφοδοτήσει τη γωνία και ήταν ο Μιτζαρίδης. 3-15 τώρα παραμένει. Ο Χαλατζής. 14 δευτερόλεπτα. Γιώργης είναι ένα screen και βυθίζεται τώρα μέσα απέναντι στο Μιτζαρίδη. Υπάρχουν μερικές μάχες. Σύγκρουση μεταξύ των 2-3. Άστοχο. Τσάμπολο το rebound απέναντι στον Μόκα. Οι δύο παίκτες. Οι συμπαίκτες μάλλον θα λίγο μεταξύ τους. Πάλι τσέρ. Μιτζαρίδης. Πόσο χαμηλά έχει κατέβει ο Βουλκίδης. Και υπάρχει ένα foul που έχει χρειαστεί στον Βουλκίδη στον Καραγιαούρη. Στον Βουλκίδη λίγα. Βλέπω ότι και οι δύο ομάδες δεν διστάζονται να δώσουν βοήθειες. Είτε μέσα στη ραγιέτα είτε εκτός. Έκανε μια κομπίνα τώρα πάρει Δημητριάδης. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Κομπιναδόρος Δημητριάδης με την καλή ενία με την μπασκετική. 3-17 τόπο από παλαιότα των χρόνων. Έπιασε. Πλάτη έβητα την επαναφορά του αντιπάλου. Καναντζής. Από τον Μαρκόπουλο, στο Βροτές, πάει μέχρι μέσα. Πάσα μέσα από την κλειδαρότρυπα της άμυνας. Δεν συγκράτησε την μπάλα ο Καζής. Τσιλιπάκος τώρα έχει βρει αντιπάλους δουστάτους. Συγκίνηση, ο Τσάμογλου δεν συγκράτησε. Έκλεψε εκεί πέρα ο Μαρκόπουλος. Συγκράτησε το κλέψιμο ο Λιχανατζής. Καναγιαούρης, έχει βάλει πλάτη τον Δημητριάδη. Ένα πολύ ενδιαφέρον match-up που δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει. Θα πάρει το αμυντικό rebound ο Δημητριάδης. Τσιλιπάκος 2-2 ενός τώρα. Συγκίνηση, πήρε την μπάλα και θα την αφήσει στο καλάθι. Ο Μόκας 3-19. Ονειρικό ξεκίνημα για τα Λαμόγια. Τα οποία βρίσκονται μπροστά με 16 ολόκληρους πόντους. Πήρε από 7,5 λεπτά, Βουκίδης. Θα κάνει την κίνηση ο Γιώρης. Τώρα θα τοποθετηθεί μέχρι μέσα στη ρακέτα. Είναι άστοχος και πάλι ο Καζής. Διαιτητικό rebound, ξανά άστοχος. Έχει χρηστεί από 3. Ξανά τρίτη φορά άστοχος. Πάνω από τη ρακέτα και όλος ελεύθερος και όντας περικυκλωμένος Μιτζαρίδης. Τσάμογλου, βρίσκεται ελεύθερος ο Τσιλιπάκος, θα πάρει το σουτ. Τσάμογλου και πάλι. Ωραία πάσα, αλλά έχει κοπέσει στην παράβαση των τριών δευτερολέπτων. Ο Βάρης Δημητριάδης λίγο πριν πάρει την μπάλα. Και πάλι ήταν έτοιμος να τα βάλει με τον Καραγιαούρη. Χειροκροτήματα από τον Πάτο Καλέντζη τώρα. Δεν ετοιμάζει το Στρούζας για αλλαγή. Όπου υπάρχουν 6 παίκτες, Δημητριάδης θα περάσει στον πάγκο τώρα, χαμηλώνει το σκηνό των Λαμόγιο και για να δούμε πώς θα προσαρμοστούν οι άμυνες οι επιθέσεις αντίστοιχα. Ο Κόμπλος γωνία λέει, πριν καν περάσει το κέντρο. Στρούζας και Μόκας, οι δύο παίκτες που έχουν παίξει στο Winter της MMP, ο ρόλος της πανέλα τους. Και Χαλατζής, τώρα και μαζί με τα Λαμόγια. Ο Κόμπλος, παίζει καλή άμυνα του Σάμογλου πάνω του, ανεβαίνει ο Καραγιαούρης και σούτια 3 πίσω από το screen που έδωσε. Θετικό rebound και καλά και τον ίδιο. Ξεκίνησε, όπα, λέει στο ρεφ, υποδεικνύει να σταματήσει το παιχνίδι για να δέσει τα κορδόνια του. Και ωραία παπούτσια, ωραίο το ροζάκι. Ροζ φύλλο, ροζ παπούτσια. Ροζ τα τριαντάφυλλα. Καλοκαίρι έχουμε, αμφίζουν. Πολύ ωραίο το καλοκαίρι. Και πολύ ωραίο και το μπασκετάκι και πολύ ωραίο το παιχνίδι που βλέπουμε. 5-19, 4-2 τα ομαδικά, 1-30 έχει τη λήξη. Τα Λαμόγια έχουν την κατοχή στους 14 πόντους. Τσιλιπάκος, η γωνία κυκλοφορεί ταχύτατα η μπάλα. Είναι τεχνική που εφαρμόζεται πολλές φορές η Μοβ με τη μία που πάει ο Τσάμογλου έπειτα από την άσκηση προσπάθεια του Μιτζαρίδη. Ομυρική προσπάθεια πέφτοντας κάτω με αυτοθυσία από τον Καραγιαούρη. Ο Κίνης. Κίνης κάνει μια βόλτα φέρνει στο Μιτζαρίδη, δύο ταχύτητα δικά. Κίνης στα 12, 42 τα μαδικά. Δεν ξέρω να είπα αυτό. Του πια 3 Γιακόπουλος έχει περάσει, ο Μπόμπερ των Λέντζες είναι άστοχος τώρα. Αντικό rebound. Τελευταίο λεπτό. Σάμογλου περνάει από τον Χαρατζή, ζήτησε ο Στρούζος. Είχε βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το σουτ. Είχε βρεθεί λιγότερο ελεύθερος, αλλά το πήρε ο Μόκας. Είναι άστοχος και παιδιόνι στο rebound. Τώρα με δύο βαρβάτες, ας πούμε, αφιλές από την γραμμή του 6-75. Η Legend, άστοχος ο Βουλκίδης, Γιακόπουλο και Μαρκόπουλο. Ζαρίδης, πέρασε κόντρα σε όλους και σε όλα είναι πιο γρήγορος. Κάθισε την μπάλα στο καλά.
καλάθι. 5-21. Τώρα τελευταία επίθεση όλοι για τους Legends. Βαρβάτη, βαρβάτε σε απειλές, έτσι. Συγγνώμη αν δεν ήσασταν έτοιμοι να ακούσετε τόσο επιστημονική προσέγγιση, τόσο επιστημονική ορολογία. 10 δευτερόλεπτα, Μαρκόπουλος, για να δούμε. Έχουν ανέβει δύο παίκτες εδώ στο screen. Ο Καρατζής θα πάρει τώρα την μπάλα. Ένα screen δίνει και ο Καραγιαούρης, πια τρεις άτομα για Καρατζής. Μπόκας ήταν εκεί πέρα, δεν θα πάρει το επιθετικό rebound. Το αμυντικό διορθώνω. 5-21, 3,3 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Τα λαμόγια έχουν στην κατοχή μια μεγάλη πάσα. Βρήκε το Σρούζα. 2 δευτερόλεπτα θα πετάξει την μπάλα. Υπάρχει και αυτός για να πάρθει 5-21 τελικό σκορ πρώτης περίοδου. Πάρα πολύ χαμηλό το σκορ από πλευράς των Legends. Έχουν βρει για τα καλά τα πατήματά τους τα λαμόγια. Δεν έχουν στείλει το σκορ πολύ ψηλά, αλλά η διαφορά των 16 πόντων είναι σίγουρα αυτή που τους δίνει ένα σαφές προβάδισμα εν ώψη της συνέχειας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι θα βρουν οι Legends, γιατί αναμένεται σίγουρα αντίδραση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena έπειτα από το πρώτο δεκάλεπτο. Η πρώτη κατοχή για το δεύτερο είναι για τους Legends. Έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο τη διάβαση μία ακόμα νέα προσθήκη. Καθώς και ο Ευαγγελίδης, παλιό παίκτης, ήταν και στο Wither. Ο Κόπλος στέκεται στον αέρα και εκτελεί, είναι άστοχος. Ο Ευαγγελίδης το επιθετικό rebound θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα γυρίσει πάλι, είναι άστοχος. Βέβαια στο Μιτζαρίδη τη φορά και έχει φάσει και πάει ο Παπαϊωάννου. Επίσης δεν προσθέτει και τα λαμόγια για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Καναζής έχει περάσει στον πάγκο, χωρίς και ο Καζής και ο Κουτζαμαρίς από την αρχή. Αρκετά νωρίς. Ο Κόπουλος έχει πιο ελεύθερος που θα το πάρει ο Κουτζάμπας στην πια 3. Έστοχος τώρα θα μπει! 8-21, ρίχνουν στους 13 πόντους διαφορά οι Legends. Ο Καναζής λέει ότι περάσει εντός του νέου. Ζαρίδης. Ζαρίδης. Λιπάκος πήρε και θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος. Ευαγγελίδης στο rebound. Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος πάει στη γωνία. Καρδιόλης. Ο Τζάμπος έχει διαστρήσει και πάλι έχει γλυκαθεί από τον προηγούμενο. Το ίδιο περίπου space. Μια στο Τζιντζαρίδης άλλαξε τα χέρια και πάλι σκαστή πάσα Τσιλιπάκος. Έχουμε επιστρέψει πολύ καλές επιστροφές από τους Legends. Παραλίγο να κάνει βήματα. Δεν βαράει σούτλε κάποιος από τον πάγκο των Legends για τον Τζιντζαρίδη. Χωράνε εμφιβολίες στο σπρούσε αυτό. Άστοχο το τίποτα που πήρε ο Τζαρίδης. Στο για 3 τώρα θα το πάρει. Είναι άστοχος και πάλι ο Μαρκόπουλος. Επιθετικό rebound του Καραγιαούρη. Πώς θα γυρίσει απέναντι στο υψωμένο εμπολής χέρι του Τζόμου. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound. Ο Ιωάννου. Φιλιπάκος. Τζαρίδης σε ρόλο άστο και πάλι. Ο Ιωάννου δίνει ένα σκέφτο. Πάει αντίθετα από αυτό ο Τζαρίδης. Σρούζας. Όποιο μέσα στη κεραγιά τα πήρε από τον Τσιλιπάκο. Στα 3 δευτερόλεπτα τώρα ο Μιτζαρίδης θα αναγκαστεί να το πάρει. Αλλιώθηκε η προσπάθεια του παίρνει τον Μαρκόπουλο πίσω. Τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Ευαγγελίδη. Έχετε κάτι λέει ο Κουντινόπουλος. Εναλλαγές. Πάλι πήρε στη γωνία ο Τζάμπασης. Τώρα θα πάει η μπάλα στον Ευαγγελίδη. Θα πάει θα μπροστά του, θα κλέψει ο Μιτζαρίδης. Και τώρα έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο ο Τσιλιπάκος. Και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλής άμυνας αυτό το δίποδο που παίρνει κανένα αυτό το καλάθι στον εφημβιασμό. Τα λαμόγια και προϊόν συνεχόμενης φωνής στη μετάδοση. Ο Βίχας που μόλις ακούσατε. Τζάμπασης. Παίρνει ένα σκρίνα από τον Ευαγγελίδη, θα το επιστρέψει τώρα την πάρα στην κορυφή. Κόπουλος σου πια 3 στα 10, είναι άστοχος. Του πόρει πάνω του Ζαρίδης. Τζάμπασης αλλάζει τα χείρια, θα κερδίσει το φάουλ από τον νέο αποκτηθέντα. Για το Summer. Το Legend. Υπάρχει αλλαγή κατά χειροκτήματα από τον Πάγκο και από την Εξέντρα. Τσιλιπάκος περνάει εκτός. Γεωργιάδης για πρώτη φορά στο παρκέ, το νούμερο 97. Θα πιούμε και λίγο νερό στην υγειά μας. Μπορούμε να πέσει τα καλώδια και μετά τρέχουμε. Στέλνουν 100 μηνύματα μετά. Πού είναι το match. Άντε τα εξηγήσεις μετά και να μην απολυθείς. Σάμογλου. Ο φίλος μας στο πλάνο. Τζαρίδης. Υπάρχει θέμα με το χρονόμετρο, 23 δευτερόλεπτα τώρα. Σάμογλου σου πια 3 είναι άστοχος. Καλό είναι, είπε κάποιος από τον πάγκο. Κόρι μπάουλ. Και φάουλ. Ο Κοντζομάνης περνάει εντός στις του Καρατζαούρη.
οποίος πέρασε στη θέση του MVP στο προηγούμενο παιχνίδι. Το Legend 45-1 αναφερόμενος στις μοίρες των Ραντομάνης Σάμογλου. Τζαρίδης για 3 στάστοχος έπειτα από τη θεία αναπήθηση στο ταμπλό. Ρανοζής στο 25. Ο Πάσα Τζακόπουλος για 3 πρέπει να μπουν αυτά τα σουτ. Δεν θα μπει όμως τώρα. Η μάχη για το επιθετικό rebound από τον Κουδωμάνη. Μερικές μάχες κάτω από τη ρακέτα. Σάμογλου τώρα ύψωσε. Γεωργιάδης είναι άστοχος. Υπάρχει Θάνατος Στρούζας. Θάνατος Στρούζας. Αλλά δεν έβαλε το καλάθι και πάει μέχρι μέσα να αφήσει την μπάλα. Τώρα την μπάλα καλάθι ο Κουδωμάνης. Και έχω πει πολλές φορές τη λέξη καλάθι και μπάλα. Στις τελευταίες προτάσεις δεν πειράζει. Τζαρίδης. Γεωργιάδης θα κλέψει την μπάλα του Τζαμπάσης. Μια ακόμα καλή άμυνα πηγαίνει για τους Legends. Τώρα σκαστή πάσα, πέρασε ο Γιαχαρατζής. Θα φύσει, να σκοτώ το μέρος του Στρούζα. Μείνει κάτω ο Γιαχαρατζής. Και τώρα θα σταματήσει το παιχνίδι. Για τον λόγο. Πάει πάνω του. Όλα καλά, δεν έχει ζητήσει αλλαγή μέχρι τη λίγη Καναντζής. Παίξτε κάτι, επιθετικά μην είστε αφούλαλοι. Τρώμα και δύο λεπτό. Γεωργιάδης στην επαναφορά. Στρέφοντας τα αμυγός μας και επικά. Σουτ για τρεις μόνο στα μπλόκ. Φυσικά στα 20 δευτερόλεπτα. Σουτ για τρεις θα το πάρει από την άλλη πλευρά. Είναι άσχημο. Αυτή τη φορά λοιπόν πάω και θέλει να τρέξει. Γεωργιάδης. Τρίπλα λέει ο Μπλοκυρόπουλος σε πάντα στους συμπαίκτες του Ζαρίδης. Ανεβαίνει πολύ ψηλά ο Τζαμάνης. Θα τον πιέσει, σκαστή πάσα, πέρασε τον Παϊόν και βήματα! Αφέρετε τον Μπίσκα. Είναι τα συγχαρητήρια από τον Μπλοκυρόπουλο και την άμυνα που έπαιξε. Δόμασης, για να δεις, Ευαγγελίδης τώρα. Γυρίζει απέναντι στον Παϊόν και θα πει το φάουλ για δύο βολές από αυτόν. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν είναι αυτό. 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 Δεν Βιλιάζεται ένα jump shot μαθημένο με τα μπλάκα του Μπιχόρη Μπάντου Φιλιρίδης, του οποίου η προηγούμενη ομάδα έπαιζε προηγουμένως στις διμπάξεις με τους Summer's Clowns. Σε δικό ριμπάν και πάλι μέσα από την κλειδαρότρυπα της άμυνας. Πώς έγινε αυτό που Δημητριάδη, πώς πήρε αυτό το δικό ριμπάν 10-27. Είναι να φορείς. Για Χαρατζής, πώς τρύπωσε και είχαν και παίχτες να περικυκλώνουν την ρακέτα, δεν ήταν μόνος του. Πέρασε και πήρε ο Τζάμπαρτης απέναντι στο ψηλό του Δημητριάδη, ο οποίος πάει τώρα στον Μπίσκα, ένα jump shoot, έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι έστωχος ο Μπίσκας. 12-27, Μαυρίδης και Καζίς είναι έτοιμοι να περάσουν εδώ. Λυρίδης συγκρατεί από τον Τζάμπαρτη, έχει βρεθεί μπροστά του να δεν έκλωψε. Δημητριάδης έκανε μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα σερβιρ την πάρα στο καλάθι, είναι άστοχος. Θα πάρει τελικά την μπάλα από πολλαπλές αναπτύσεις στις χεριών, αν θέλετε. Την μπάλα για Χαρατζής. Σαν την πάσα, σαν στήριγμα έχουν επιστρέψει γιατί πάλι τώρα οι τρέχουν στους παίκτες του. Ζαμάνης. Ο Βαγγελίδης τώρα θα περάσει με μια περίταξη. Υπάρχει ένα άνθρωπος και ένα υπόγειο νέα που επιχείρησε. Βιρίδης. Βιρίδης ψάχνει μια πάσα, την βρήκε στον Βιρδιάδη. Βιρδιάδη, τον πρέσει τώρα, Βιρίδης. Πέρασε από τους δύο αντιπάλους και έκανε βήματα. Πρέπει να γραμματείς τον Στρέφς. Μια ποινή στον... Προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Ω, καλό βράδυ. Προειδοποίηση για τεχνική ποινή στον πάγκο των Legends. Τα χαρακτηριστικά ο ρεφ, εάν ήταν να υπάρχει διαμαρτυρία, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Τεχνική ποινή δηλαδή.
12-27. Η φορά είναι στους 15 πόντους υπέρ του Λαμόγια. Και αυτή η πάσα δεν θα περάσει το δεδομάρι στον Καζή. Η μπάλα περνά εκτός. Λάθος συνεννόηση. Σε συνάρτηση με την καλή άμυνα που παίζουν σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του ήδη υπάρχοντος παιχνιδιού τα Λαμόγια. Μεχαματζής έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν μου πάρει το σουτ μέσα από όσταση. Καυτή πάσα πήγε πέρα στο πιδωμάρι, πήγε όμως τον πίσκα με κάποιο τρόπο. Η σουτ διαθρήσει διάστημα από την θετική κόρη, πάω το πιδωμάρι και καλά αυτή. Ενδεχομένως πάσα από κάποιον πολύ φιλόδοξο. Όλα είναι θέμα από τη ζωή, κλειδίτης. Κλειδίτης Μόκας δίνει κάτι σαν screen. Θα επιστρέψει τώρα την μπάλα, όχι ο κλειδίτης εκεί που είναι αντίπαλοι θα πάει. Πάει να κλέψει την μπάλα και θα κάνει το φάλ στον Νέο Γιαχαναντζή. Μεχαναζής, πάσα πάρει Κουζομάνη στα 14 και τραβήξει δύο παίκτες πάνω από το πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερο τρίποντο και πράγμα που σημαίνει ότι το πήρε ο Μεχαναζής όποτε μπήκε. 17-27. Σαμούτης Δημητριάδης σου διατρήσε να απαντήσει με τη μία και είναι έστωπος και αυτός απέναντι στο Μεχαναζή, in your face που λένε στα Αμερικάνικα. Πήρε το αίμα του πίσω από τον παίκτη ο οποίος έριξε τη διαφορά στους 10 πόντους προηγουμένως 17-30 τώρα. Φίσκας ζήτησε να καταλήξει από τη γωνία, το έχει πάρει προσωπικά! Το έχει πάρει προσωπικά! 20-30! Back to back τρίποντα από τον Guard of Legends. Κλειδίνης. Καθείς κέντρο, πιο ψηλά λέει ο προηγουμένος από τον πάγκο. Κλειδιάδης πέρασε από τον... Πέρασε από τον, πέρασε... Και τέχει απέναντι τον... Για Χαρατζή, θα περάσει πάνω σε αυτόν, όχι! Βγήκε η άμυνα για τους Legends. Το κρεμαστή πάσα δεν συγκράτησε. Μπράβο, καλή. Πάμε. Μπίσκα κάτι λέει. Τον Μετζίκη τώρα περνάει ο Τσιάδης και ο Φιλιδίδης στον πάγκο. Σάμαχου και ο Τσιλιπάκος στις θέσεις τους αντίστοιχα. Κύριο Κρουτομένες οι αλλαγές από τον πάγκο και από την εξέντρα. Παίρνει ένα σκρίνα από τον Καζίν Φούρτα, λέει χαρακτηριστικά ο Βουτσινόπουλος από τον πάγκο. Μπίσκας, Μπίσκας, πέρασε ένα από δύο, έχει βρεθεί και πάλι ελεύθερος από τη γωνία. Τώρα θα πάρει τον τρίποντο, είναι άστομος από τον Τσακνατζής. Εκεί το momentum με το μέρος, έβαλε δύο σερί. Δεν πήγε τώρα, η μπάλα πήγε και την κύριε. Καμούτης. Διάζει στα 16 δευτερόλεπτα, Τσιλιπάκος. Από τη γωνία ο Τσάμπουλος στα 11 δευτερόλεπτα. Πήρε και την μπάλα και πήρε και το jump shoot ο Μόκας και είναι έστω 20-32. Η δράση δεν σταματά σε αυτό το παιχνίδι. Full ενέργεια. Full summer, full μπασκετάκι. Ζωμάνης. Ενδεχομένως έπρεπε μια ρηπτοκίνδυνη πάσα στη weak side. Η μπάλα θα πάει εκεί τώρα για χειρό σε... Για χειρό για χαναζή στον Μπίσκα και από εκεί στον Καζί. Ο Τσιλιπάκος το rebound. Μέχρι μέσα πέρασε, είναι άστομος όμως ο Σάμονος, χάρτωσε λέει κάποιος συμπαίκτης του. Πολύ φιλόδοξο από εκεί που ήταν ο συμπαίκτης του και έχουμε παράβαση. Πάλι που έχει παιδί στο Σαμούτι. Βρίσκω καλό λένε από τον πάλι συμπαίκτης του. Και έχουν δίκιο, έχουν ακόμα ένα φάο να δώσουν οι Μομ. Βρίσκας θα συγκρατήσει τώρα ο Λιχαναζής, θα λεπτάτης τον Δημητριάδη. Θα καλάθει και φάο να παίρνει στο Σαμούτι. It's about time να εκμεταλλεύεται τα μισμάτς ο Καλλιτής. Την υπάρξει αρκετά. 22-32. Εάν ευσυχήσει στη βολή η διαφορά θα πέσει κάτω από τους 10 πόντους. Κάτω από το δεξίδι εδώ και πολύ πολύ ώρα για πρώτη φορά. Έτσι όπως και στη βολή πράγμα 23-32. Ένα 31. Έτσι το χέρι σας μιλήσε στο screen λέει ο Καλλιτής. Παράταξε που μοιάζει με άλλη μια ζώνη στην πρώτη φάση για τους Ρέντζερς. Κόπηκε από τον Μπίσκα ο Τσιλιπάκος. Είχαμε να σας χαρακτηρία από τον Γιώργο Πλακού πάλι. 10 δευτερόλεπτα. Λέω Καρατζιούλης. Τσιλιπάκος. Σάμογλου. Τζαρίδης δίνει τις οδηγίες από τον Πάγκο. Δεν υπάρχει φάουλ. Τι κάτω ζήτησε ο Πάγκο στο Λαμόγια. Και να ζεις. Βρίσκεται στο 17 σουτ για 3. Είναι άστοχος. Πολύ παίκτες που μπορούσαν να πάρουν το δυτικό rebound ή το αμυντικό. Αν η μπάλα πήγαινε λίγο καλύτερα για αυτούς, λίγο πιο ευνοϊκά. Μόκας.
Εγώ δεν βάζω τον τόπο μου και έχει προηγηθεί. Σύριγμα. Μίσκος θα περάσει στον πάγκο. Περάσει πλέον στη θέση του Βουκίνης. Ζιάδης να γυρίσει Φιλιπάκος του πάλι στον Τζάμογλου στα 10. Έχει πέσει σχεδόν κάτω, έχει πέσει κάτω τελικά ο Παυρίδης για να βγάλει την άμυνα με αυτοδυσία και αυτό. Ζωμάνης, Ζωμάνης σκαστή πάσα, ενδεχομένως θα περπάσει για να συγκρατεί ο Μουκίδης του για 3 ώρα θα το πάρει. Έχουν σηκωθεί πέφτες, άστοχος όμως το καθίσει από την κορυφή και σηκωθεί ο Καραγιώρης και ο Γιακόπουλος. 40 δευτερόλεπτα και κλίξη της δεύτερης περίοδου Φιλιπάκος. Και εδώ λίγο dead shoot για 3 όμως alive Κιλτριάδης 23-35 μαχαιριά στην καρδιά των Legends οι οποίοι είχαν ρίξει διαφορά κάτω από τους 10 πόντους με πολύ κόπο σε άμυνα και σε επίθεση. 17 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Legends. Πρώτηκα τώρα. Γνωτίζει σιγά σιγά την αντίπαλη άμενα χαραζής. Τώρα ανεβάζει ρυθμός, θα πάρει το screen από τον Καθία. Ανάποδο λέει απ' καλάθι και φάλλο από τον Κουταμάνι. Πώς άλλαξε ταχύτητα η επίθεση των Legends πυραυλοκίνητη. Τρίτο φάουλ του 7 λέει η γραμματεία στον πάγκο των Λαμόγια. Αναφερόμενοι στο Σαμούδι. Ο Μάνης είναι εύστοχος στη βολή. 26 καταφέρει τη φορά στους 9 πόντους του πάλι. 7 δευτερόλεπτα. Πάρα λίγο να πατήσει τη γραμμή του Δημητριάδης. Η γραμμή δεν έκανε φάουλ στους 3. Άστοχος Δημητριάδης. Ο Τζομάνης αμυντικό ριμπάουντ θα μπορούσε να πάει λίγο πιο κοντά. Τελικό σκορ λοιπόν 26-35. Σίγουρα καλύτερη περίοδος επιθετικά και αμυντικά από τους Legends. Καλύτερο performance. Υπολείπονται όπως 9 πόντων. Είναι μπροστά τα Λαμόγια με 9 κάνοντας τα πράγματα που είναι σωστά για αυτά. Παίζοντας το παιχνίδι που παίζουμε στα 3 τελευταία παιχνίδια. Αποκτήνοντας πολύ μεγάλη ομαδικότητα, εμπειρία. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτου ημιχρόνου αυτό που βλέπουμε 26-35. Επιστρέφουμε και πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν άκρος μπασκετικά ως επίρρημα για την έναρξη της τρίτης περίοδου στην επίσης της δεύτερης μισή στην αναμέτρηση που παρακολουθούμε με πολύ πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Πρώτη γραφή είναι για τους Μοβ Τάμογλου, περνάει μέχρι μέσα περαχωρευτικό, δεν θα δικαιωθεί καθίσει το rebound του Κόπουλος. Τη διάρκεια του Σαράπαυλας, μεταξύ άλλων δόθηκαν κάποια συστήματα και ο Πέτρος Ζαμάνης είπε πολλαπλές φορές λίγο πριν την έναρξη της τρίτης περίοδου μην πηδάτε, να σηκώνετε το χέρι και μην πηδάτε, ενδεχομένως αναφερόμενος σε άμυνες. Πολύ πιθανό. Ένα φαλό το 15 όπως πληροφορείται ο Στρέζος από τον πάγκο. Κόκλος είπε παραφορά για Χαρατζής. Βάλει δύο back to back για να δούμε αν θα κάνει κάτι παρόμοιο, αν θα βρει ρυθμό. Συγκρατεί ο Μαυρίδης από τη γωνία σου για 3. Είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά ο Σάμογλου. Σχεδόν ανέβηκε πάνω στον Καραγιώρη. Τζαρίδη. Πάσα. Αμούτης, ο οποίος έχει πληρωθεί με 3 φάουλ. Συγκρατεί ο Σάμογλου. Σάμογλου. Πάλι ο Τζαρίδης απέναντι στον Μαυρίδη. Ένα jump shoot άστοχο. Θα ζει στο rebound ένα ακόμα. Ο Κόμπουλος. Να δεις και πάλι ένα jump shot απέναντι στον Τζάμογλου. Είναι άσχημος έπειτα από την πία να πήρε στην πια του rebound. Δεν υπήρξε παίκτης να διεκδικεί το επιθετικό rebound για τους Legends. Ζαρίδης. Πάλι η πρώτη σκαστή πάσα στον Δημητριάδη. Επίσης έβγαλε μία ακόμα στον Τζάμογλου ταχύτατα. Θεμούδης. Για τρεις από τη γωνία. Έστοχος! 26-38! Μαρκόπουλος σε χαλαρό τέμπο. Βάζει την επίπτυση. Πάσα χέρι με χέρι στο Μαυρίδη. Και Χαρατζής. Το 10, Χαρατζής ανεβαίνει για να δώσει το screen. Καραγιαούρης ζήτησε κατά μέτωπο από την κορυφή σχεδόν της ρακέτας. Παίζει που δεν έχουμε δει από τον ίδιο να κάνει συχνά. Σαν το ρυθμίδι. Μαρκόπουλος στην επαναφορά.
ζήσει ένα screen, θα γυρίσει ο Καχαναζής. Πολύ δύσκολη προσπάθεια Δημητριάδης στο αμυντικό rebound και θα πετάξει την μπάλα. Μόκας συγκρατεί προς στιγμή και τελικά από τον Μαρκόπουλο. Σαμούτης. Κυκλοφορεί τριγωνάκι τώρα η μπάλα, έξτρα πάσα Μόκας, ένα jump shoot έξω από τον Μόκα στον Μιτζαρίδη και στο Σαμούτη και στο Μόκα και στο αντίπαλο καλάθι. Teamwork χωρίς τρίπλες, dribble free που βγαίνει από τα λαμόγια, τα οποία είναι και πάλι μπροστά με 14 πόντους. Καζής για να αναζήσει τα 9 δευτερόλεπτα. Ραντεούλης στα 8, πέρασε, στέκεται στον αέρα και εκτελεί και είναι εύστοχος. Λίγο σε τζίτσε και φάουλ, σύμφωνα με την χειρονομία που έκανε. 28-40. Τζαρίδης. Τζαρίδης στα 18. Μιχαναζή, η μπάλα πήγε εκεί που το Μόκας. Υπάρχει deflection, ένα ακόμα του Μαυρίδηδες. Πέφτει κάτω και πάλι ρίχνει. Κάνω τον Σαμούτη, το προσωπικό αντίπαλο. Κατά κάποιο τρόπο τον αναγκάζει να πέσει κάτω. Σάμογλου και άστοχος είναι Τζαρίδης. Κάτω από το καλάθι, η μπάλα περπάτησε. Δεν του έκανε το χατήρι. Υπάρχει παιδικό φάουλ. 0-3 πλέον τα ομαδικά. Φαουλ που έχει κρυφτεί στον Μπλουμ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 πλ
με ένα όνειρο τρελό και φάρω την ελπίδα. Τώρα συνεχίζει ο χρόνος. Γιώργης είναι ένα screen. Η Μαρία Μαυρίδης για 3 στα 12 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Μόκας θα συγκρατήσει, όχι τελικά, ούτε θα στο Καραγιώρη σε δεύτερη φάση ο Μόκας. Έχει χτυπήσει το χέρι ο Καραγιώρης, αν δεν κάνω λάθος. Απελευθερώστε τον Μαυρίδη Δημητριάδη, συμπέκα μπλό έξοδος Τόνομλου 8-42. Με μακρινή πάσα τώρα Μαυρίδη συγκρατεί, απέναντι στον Δημητριάδη παραλίγο να χάσει με τα βία συγκρατεί χωρίς να κάνει προς πίσω. Μεγόπουλος Καναζής παίρνει κάτι στον σημείο από τον Καζή. Έχει κρυστεί καλά για να πάρει την μπάλα, θα πάρει όμως έπειτα από το θετικό rebound ο ίδιος ο Καζής και δεν έτσι θέλω να ξεκινήσει το φάουλ. Πάλι που έχει παίξει τον Δημητριάδη και είναι το τρίτο. Δεν τρία παίζει και ο Σαμούτης. Δύο παίκτες στο λαμόκια παίζουν με 3 φάουλ φορτωμένοι. Ας όμως συνάζει στην πρώτη, 29-42. Ας όμως στη δεύτερη, 30-42. Δημητριάδης. Τρία λέει κάποιος, οκ. Μόκας σε ένα μακρινό δίποντο, είναι εύστοχος. Εύστοχο. Και ενδεχομένως να επηρεάζει και τους αντιπάλους του. Να τους συνδυάζει. Κόμπλος. Βρίζει τώρα Καραγιαούρης, έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του, ψάχνει την πάσα πλάση στον δεύτερο παίκτη. Έχει βρεθεί ελεύθερος πράγμα και ο Μαυρίδης θα πάρει το σούτ για 3, είναι άστοχος. Μικρό ριμπάνω στον Δημητριάδη. Τώρα Μόκας. Μόκας ενώ ετοιμάζεται την κλή αλλαγή από τους Λέγκους πάλι. Τζαρίδης πήγε να βγάλει μια νόλου πάσα στον Σαμούτη. Του το κατάφερε, ήταν εκεί πέρα και έκοψε ο Μιχαλατής. Ο Γιαούρης πέρασε πάλι το Eurostep, πέταξε την μπάλα, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη. Πήγε να πάρει το πληθυντικό rebound, πεσμένος κάτω ο Καραγιαούρης. Ο Μιχαλατής το πήρε 10 δευτερόλεπτα. Έπειτα από παρέμβαση Μαρκόπουλου και μπήκε το καλάθι. Ευθετικό φάουλ όμως από τον Καζίτη. Κοιτάξτε, ακούστε πώς το πανηγυρίζει ο Πάκος στο λαμόγια. Περνάει στον Πάκος καθώς και ο Καζής Δίσκας και αριστερά, πλάση! Έχει στιγμή εντός. Ζαρίδης πιέζεται από το νέο απόκτημα των Λέγκων και πάει μέχρι μέσα παραμέσα σε 3 παίκτες συνολικά. Μπράβο,
πάει αεράκι και έχω υδρώσει. Όχι πνευμονία μου φαίνεται, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε δει ένα πολύ πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Ένα ακόμα στο Summer, την πιο στιγμή θα πει κανείς. Η δουλειά του για 3 από τη γωνία είναι άστοχος. Πάνω έχει περάσει πάνω από τον ταμπλό για να ζεις. Δεν θέλει να χάσει χρόνο. Κίδης. Κάποιο για να ζεις, Μαρκόπουλος θα πάρει ένα σούτ από πολύ μακριά. Είναι άστοχος. Ο Τελίδης είναι έτοιμος να περάσει και πάλι στη σύνθεση των Legends. Στις του καρδιά για αυτή τη φορά. Είναι τώρα και από πλευράς ύψης και από πλευράς τεχνικής τις θέσεις παίρνουν οι παίκτες. Παίζουν με αρκετά χαμηλό σχήμα. Σαμόγλου με μια προσπίση, με μια πάση στον Μόκα και τελικά αλλιώς την προσπάθεια του Ευαγγελίδη και η μπάλα έχει περάσει εκτός. Στρούζας και Τσιλιμπάκος θα περάσουν στις θέσεις των οι δύο παίκτες που αποχώρησαν προς τη στιγμή έχουν χρεωθεί με φάουλ με 3. Παράσχος για πρώτη φορά στο παρκέ. Στα μέσα της τρίτης περίοδου, Μαρκόπουλος. Θα δούμε και δευτερόλεπτα, φέρει ένα σκρίνο από τον Ευαγγελίδη. Μαρκόπουλος βρει ελεύθερο παίκτη σου για 3. Είναι άστοχος όμως ο Βιλκίδης σε αμυντικό rebound από τον Τζιλιπάκο. Καλό ήταν, Βιλκίδη. Εσύ πώς έχει χαμηλώσει πολύ για αυτήν την επιλογή. Για τρεις ενώ το κούρασε λίγο τον Μαρκόπουλο, είναι άστοχος ο Σάμογλου. Βικίδης τώρα, παράσχος από την κορυφή ο Μπίσκας. Ο Βαγγελίδης έκανε μια προσπίση για πάσα εκεί που ήταν ελεύθερος ο Μαρκόπουλος. Συγκίνησε τώρα 10 ετών πρέπει να πάρει την μπάλα ο Παράσχος. Ζαρίδης, Λιπάκος πήρε την προτροπή από τον Ζαρίδη. Θα να πέσει τώρα. Αλλαγή έχει δείξει. Δεν θα να τσίσει. Πολύ καλή προσπάθεια έβαλε το κατάστημα, δεν μετράει από τον Ζαρίδη. Φαν που έχει δείξει τον Παράσκο. Μαγκόπλος θα περάσει στον Πάγκο για να ζήσει τη θέση του. Λιπάκος την φορά 14 δευτερόλεπτα. Ζαρίδης. Εξακολουθεί να του βγάζει το λάδι. Απέναντι σε άλλο παίκτη τώρα. Αλλάζει τα χέρια τα μόκα. Ένα μαθητικό δίποδο και πάλι και πάλι έστω από εκεί και πάλι κι άλλο. Λίγες φάσεις πριν. Καρατζής. Δεν είναι ακόμα φάω να δώσουν οι Legends κανένα πλέον τα λαμόγια. Παράσχος σε μένα είναι στο Στρούζα. Γιλίδης θα ζήσει και θα πάρει. Γιλίδης γύρισε μέσα σε τρεις παίκτες. Είναι άστοχος. Μόκα στο rebound. Δεν υπάρχουν από τον Μόκα. Είναι φάουλ λέει από τον Μόκα τον Legend. Για τρεις Στρούζας είναι άστοχος. Μάχη θα βγει. Ωπα! Κατά λάθος είναι αυτό προφανώς. Ο Μόκας πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Ευαγγελίδη. Πάμε καλά. Τώρα μου πήγε έτσι αυτό. Λουκίδης. Πόνες αρκετά λογικά. Κεφάλι του Ευαγγελίδη αλλά συνεχίζει να παίζει. Παράσχος για τρεις κίνηση είναι άσχος πάλι. Πολύ ψηλά θα πάρει τον πάνω Μόκας. Τζερίδης. 2-29 ακόμα. Δίδειξη. Τζερίδης πέρασε στα βρωτές. Λιπάκος. Για το σπίτι του Τζερίδης για τρεις. Άστοχος μόνο τον πλάμα. Θα αναζήσει τώρα που κίνης μέχρι μέσα. Τσίμπησε την πάρει. Είναι άστοχος όμως. Τρίτο αμυντικό rebound, Μόκας. Σαμόγλου. Πέρασε ωραία, υπέροχη προσπάθεια από τον Τσιλιπάκο. 30-48. Ερχόμενα στα συγχαρητήρια από τον Πάγκο. Προφανώς στους 18 τα λαμόγια. Μυρίδης είναι έτοιμος να περάσει εδώ. Σκύλης απέναντι στον Μτζαρίδη. Δίσκας τώρα. Μόνο δύο αλλαγές. Και από τον Πάγκο τον Legend. Σταυρωτές και τελικά έχει απελευθερωθεί. Είναι άστοχος όμως ο Μπίσκας. Τζαρίδης στο rebound. Τζαρίδης κατεβάζει την επίθεση. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Legends. Λιπάκος. Για να δούμε αν έχει βγει καθή και κάνει κάτι καινούργιο. Πραγματικά είναι κάτι
παρόμοιο πολύ με την προηγούμενη φάση απέναντι σε άμυνα αυτή τη φορά, πιο άμεση, πιο ακέραιη. 30-50 η διαφορά στους Μιλωτίδες στους 20, λίγο πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παράσχος. Δίσκας στα δόντια για δευτερόλεπτα. Δίσκας για να μην ζήσω, παίρνει τον Τσιλιπάκο. Παίρνει ένα screen από τον Δίσκας στα 4 δευτερόλεπτα. Για τρεις από τη γωνία μου, είναι άστοχος και πάλι μπάλα μπήκε και βγήκε. Η ουσία δεν είναι καθόλου στο μέρος των Legend. Τον φάλ που έχει βγει στον Δίσκα. Ο Γιωβάσης περνάει εκτός. Ο Γιωβάσης περνάει εντός, διορθώνω, ο Βουρκίδης περνάει εκτός, δικό μου λάθος. Γιατί πάει μέχρι μέσα, Μπάγκος. Σαμόγλου, καθώς και ο Φιλιδίνης έχει περάσει για λογαριασμό στον Λαμόγια. Με τρεις άστοχες και Μπάγκος, η μπάλα μπήκε και χαρακτηριστική έκφραση. Το περάσει τον Μπάγκο Μόκας, ο οποίος ενίδωτανται. Παράσχος, πήγε σιρήνα έξω από τη Σανιγαρίνα. Τρίμα για θυμάμαι. Παράσχος στις Σταυρωτές, πέρασε τον Θρούζα, έκανε μια προσπίση, έβγαλε σε δεύτερη φάση. Μπάσε στον Ευαγγελίδη, καλά και φάουλ. Όσοι έχω αρχίσει να βραχνιάζει η φωνή μου, είναι εμφανές νομίζω. Ο Μαγγελίδης είναι άστοχος στη φωνή. Κάμω με το rebound. Μη μου να αφήσω τα κόκκαλά μου σε ένα τέτοιο παιχνίδι και κάπως έτσι η φάση μας έγινε πολύ μακάβια χωρίς λόγο. Το προσπαθάμε. Τσαμογλου. 20 δευτερόλεπτα, 15 εκ των οποίων είναι μη και τα λαμόγια. Φιλιδίδης από τη γωνία. Η Φάκος πέρασε μέχρι μέσα πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει βολές. Πάλι που έχει παραχωρήσει ο Βαγγελίδης το τελευταίο που είχαν να δώσουν Legends, το έπεσαν προηγουμένως σε αυτό και ψηλά να ήταν και χαμηλά πάλι θα ήταν βολές. Ο Βάκος είναι άσχημος στην πρώτη. Ακόμα για μία ακόμα. Πάμε η άλλη ξύλινη! Η άλλη ξύλινη από τον Βάκο Σαμούτης. Πώς για όλη μου διάλυση. Άσχημος ο Τσιλιπάκος στο 4, ο Βαγγελίδης στο rebound. 12 δευτερόλεπτα, όλα για τους Legends. Δίσκας, μια καθαρή άμυνα λέει από τον πάγκο. Παίξει στον Αμόγια, ένα να τζεις. 4 δευτερόλεπτα, απέναντι στον Μετζαρίδη, πάει να περάσει, πέρασε από τον Μετζαρίδη, πέρασε και δεύτερο παίκτη μέχρι την ατζέντα. Μια άλλα 4-50, ένα μικρό κερασάκι στην τούρτα των 34 πόντων έπειτα από 3 δεκάλεπτα που έχουν χτίσει οι Legends. Δεν είναι πολύ όροφοι, όπως είναι πολύ όροφοι δεν είναι ούτε τον Αμόγια. Δεν έχει πάει πολύ ψηλά το σκορ. Παρ' όλα αυτά, αυτό το καλάθι ενδεχομένως του Μιχανατζή να δείχνει να δίνει υποσχέσεις στην ομάδα του και ίσως να δίνει να ρίχνει μια μικρή ματιά προς το μέλλον για κάποιο ενδεχόμενο comeback στην τέταρτη περίοδο στην οποία θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Σαντακαρίνα, πλάσμα το δευτερολέπτο έπειτα από το σφύριγμα του Ρεφ για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Μαχόπουλος σκαστή πάσα υπέροχη, πέρασε ο Κοζαμάνης, θα την αφήσει στο καλάθι με πιο εντυπωσιακό τρόπο. Θα μπορούσε να ξεκινήσει το δεκάλεπτο, αλλά και αυτός ήταν άκρος εντυπωσιακός, είναι Λιβίδης. Τον Τζιλιπάκο, Γεβιάδης πριν πάρει την μπάλα έχει υπάρξει φάουλ από τον Χανατζή. Γιάννης Λιδίδης. Γεια σου Μέντας, πάμε! Αναφερόμενος στην άμυνα για Γιάννης. Ένα jump shoot, είναι άστοχο airball από τον Γιάννη απέναντι στον Μαρκόπουλο που είσαι πάρει την μπάλα. Μακρινή πάσα για Χανατζή, συγκρατεί και πάλι έβαλε το κορμί του καλάθι και φάουλ, πάτησε πάρα πολύ δυνατά. Κέρδισε ένα αέρια του προσωπικού του αντίπαλο. 38-50. Μπράβο ρε Μπίλια, λέει από τον Μαρκόπουλο. Βίλια, πω από τι μου θυμίζει τώρα. Νόδα τσάντα και κοπάνα παιδιά. Πω από τι εμπειάρε. Απίστευτε. Κρίμα που δεν έζησα τέτοιε εποχέ. Δεν πειράζει, ζω τι εποχέ του μπασκετάκι, δεν παραπονιέμαι καθόλου. Είχα να ζήσει τι βολέ λοιπόν στη βολή για να είμαστε προσεκτικοί. Στι βολέ ω θεσμό. Έστωχο και στη βολή διαφορά πέφτει στου 11 πόντου. Κατεβάζει και δεν έχει ανέβει για να ζήσει και να φύγει στο Τσάμπαγλου. Ανοιχτά
χέρια από πολλούς παίκτες τώρα των Legends στη Wixen. Πολύ λίγο κίνδυνη πάσα. Το Δάμις, ο Δωμάρης παραλίγο να κλέψει, παραλίγο να κλέψει. Παίκτες του, τη φλέξερα από τον Καζή. Η μπάλα μένει με κάποιο τρόπο στα χέρια των Λαμόγια. Σάμογλου. Και από δύο. Πέσει κάτω το Δωμάρης, θα κλέψει την μπάλα. Και πάει στο ανοιχτό γήπεδο του Τσαμάσης. Πέρασε, είναι πιο γρήγορος, αφήστε πάνω τον Λαμόγια. Άστοχος όμως. Κυνηγούσανε παίκτες. Κυνηγάκος. Γιάννης Μυρίδης στα 12. Ωραία πάση τώρα πίσω στον Τσάμον, ο οποίος πέρασε και γύρισε. Ωραία πάσα έξτρα, δεν συγγραφεί όμως ο Παπαϊωάννου. Τώρα ήταν εκεί πέρα και μια μεγάλη πάσα, δεν θα περάσει. Σε πρώτη φάση που θα περάσει, αλλά έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο και θα ζήσει στο καλάθι. Ο Καζής ακόμα πιο μπροστά. Οι Legends, οι οποίοι ρίχνουν τη διαφορά εκκρέους τους 9 πόντους κάτω από τους 10. Ανοίγονται σε ένα εντυπωσιακό 7-0 σε ρίφ, βγάζοντας και θέαμα, παίρνοντας ενέργεια από την άμυνα για την επίθεση στο πρώτο 1,5 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Είναι σειρά των Λαμόγια τώρα να καλέσουν time out, βλέποντας τους αντιπάλους τους να έχουν μπει πολύ άγριοι και θέσεις, δείχνοντας τα μπασκετικά τους δόντια. Γίνεται μαζί μας. Επιστροφή στην πρώτη σαν Καρίνα. Σαρδά με την πρώτη έκθεση, καλά θα τα πάμε. Από τον πάγκο των Λαμόγια, είχαν παράπονα για τις που έβγαλαν οι Legends και δεν τις διαχειρίστηκαν σωστά. Αυτές δεν καταφέραμε να διασπάσουμε κάποια πληροφορία. Ήταν time out σφινάκι για αυτούς. Στην 3 η Μαντζαρίνης είναι άστοχος. Ο Αργόπλος τώρα τρέχει στην 3 στην κίνηση στα 18 δευτερόλεπτα και αυτό μέσα! 44-50! Η διαφορά έχει πέσει στους 6. Ουσιακά από που κάνει από τον Γερόπλος. Τζαρίνης. Και ο Γεωργιάδης. Στα 11. Πέρασε και ρίξε το φάρο από τον Καζή, μπορεί να έχει γίνει βαράλια, δεν πειράζει καθόλου. Ιδέα δευτερόλεπτα. Λιβάκος της... Εγώ είπα μία από μία άμψη. Στην επαναφορά, Μόγκας περνάει εδώ στη θέση του Γεωργιάδη. Και όχι ζητάς τώρα στο πάγκο τα Λαμόγια. Λιβάκος. Πήρε ο Τσάμολου χέρι με χέρι στον Τζαρίδη. 10 δευτερόλεπτα. Τζαρίδης δίνει το σκρίνο του τελευταίου. Η Παρμιώνα χάσει την μπάλα του Τζαρίδη. Έκανε το σύμπαν του Σιγάσου. Το βιτσικό ρημάδο τον ίδιο και καλά με το αριστερό. 44-52. Η φορά στους 8. Ο Κόμπλος. Θα μαζί στα 19 δευτερόλεπτα. Παρμιώνα πέσει. Μόκας παραμένει κολλημένο. Πάνω του. Καζής. Παίρνει την μπάλα και δεν θέλει να χάσει χρόνο. Θα πάρει το τρίποντο σε δεύτερη φάση. Είναι άστοχος όμως ο Κουτσεμπάσης. Τσάμογλου, άμα μπει καλά στο time out, δεν έκανα για οριστικά ματιά. Για να δούμε. Τσάμογλου. Μόκα, συγκρατή. Στον Ιντερνίδη του πήρε στα 10 και μια προσκύζη. Πέρασε την πάση του Τσάμογλου. Εδώ η στρώτα, δίνει την πάση του Μυρίδη. Και βήματα από τον Μυρίδη. Θα βάζουμε τον εαυτό του και αυτή η άμυνα για τους Legends. Την τριά της περνάει εντός. Νομίζω ότι ο Καραγιώρης νόμιζε ότι η κόρνα ήταν για το time out που είχε καλέσει. Εάν στην περίπτωση που έπαιρνε το καλάθι, ήταν για αλλαγή για να περάσει την ιδέα του. Ο οποίο έχει χρεωθεί με τρία φάουλ που παίζει. Δεύτερη περίοδο και πρώτη φορά που θα υπάρχει. Μαρκόπουλο. Καζή και χαραζή τώρα παίζει το σκρίτσι. Την μπάλα από τον Καζή στην διαθέση. Εύστοχο! 47-52 τώρα η ευστοχία είναι με το μέρο. Χαμογελάει στου Legends. Είναι με το μέρο του. Έχει δευτερόλεπτα. Ο Γερόπλος με τον πάγκο. Αν την εξέλιξε, γι' αυτό έχει βρει άλλο. Άλλη χρήση για το πινακάκι. Σου πιάσει την τριάλη άτομο. Παρακόπλος το rebound για να δεις. Σου για τρεις και πάλι είναι άστοχος τώρα. Τσάμογλου το rebound. Το comeback είναι πολύ κοντά πλέον με τους Legends. Σε ένα παιχνίδι το οποίο επικερδίσαν για πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Με πολύ μεγάλη διαφορά η MOV. Υπάρχει φόρτο δύο βολές που έχει χειρωθεί στον. Το μάνι. Ζωή. Ποιον έδωσε το φάουλ τελικά του Τζαμάνι ή στον Καζί. Ωραία, οκ, ευχαριστώ. Πράγματι, το Τζαμάνι το φάουλ. Διαπιστώθηκε καθόλου ξέρει άνθρωπο, ακούστηκε να ρωτάω την γραμματεία. Υπάρχει θέμα δύο 88 ταριών, ο Καζής και ο Ζωμάνης στον δεύτερο χρόνο. Ο Ζωμάνης είναι έστωμα στην πρώτη πονή.
Άσομος στη δεύτερη, πολύ ψηλά, θα πάρει το αμυντικό rebound τελικά ο Καζής. Τον τροχτυπήθηκε με τον Νταμάνη. Μεγαλατζής, γύρισε πέρα στον Νταμάνη, θα περάσει καλά, φύγε φάουλ από τον Τσιλιπάκο. 49-53. Δύο φάουλ έχει ο Καζής. Στους 4 πόντους διαφορά. Έχουμε παιχνίδι στον Καρίνα. Αν έχουμε λέει. Έχουμε και παρά έχουμε. Να φάνε και οι κόντες. Πολύ παιχνίδι έχει λέει ο Μαρκόπουλος. Συμφωνώ. Άστομος ο Λεταμάνης στη βολή. Τα πάντα. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Όμως ανοιχτή την πόρτα της στον Καρίνα. Και έχουν μπει κουλούς και την έχουν καταφάει. Αλλά τέλος πάντων. Ζαρίδης. Φιλιπάκος. Ζαρίδης. Σου διατρίσω το πάρει. Ναι, στοχος! Έχει το πίσω λίγο από τον Μητσαρίδη, ο Μαγνίδης από την εντύπωση. Νικόπουλος. Καζής, ανέβηκε πολύ ψηλά σαν μόνο πήρε την μπάλα όπως ο Καζής. Αλλάζει ταχύτητα, θα χάσει προς στιγμή, θα βγάλει την πάσα στον Καζή. Ο οποίος θα γυρίσει και θα στοχίσει. Τελικά δεν έχει να έχει. Καρύβει και πάλι Τσιλιπάκος από την γωνία. 15 δευτερόλεπτα. Μπόκα σε ένα μακριτό δίποτο. Το έχει. Είναι άστομος όμως τώρα. Το έχει στο ρεπερτοριό του. Δεν το δικαιώνει τώρα το συγκεκριμένο σουτάκι. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Πάσα που πήγε να βγάλει ο Μαρκόπουλος στο Κοζωμάνι και μάλλον από την νέα εκδόση και είναι για τα λαμόγια. Αν μην καλάθει time out, λέγει και μία ακόμα φορά ο Καρδεώρης. Πληροφορείται ότι έχει 3 ακόμα time out από την γραμματεία. Ζαρίδη. Λοιπόν, δεν θα πάρει από τον Τζάμογλου, ήταν εκεί πέρα και γράπωσε την μπάλα. Σαν αρπακτικό, σαν βάτραχος. Είδε μίγα ο Γιαχανατζής. Γκουτομάνης. Παίζει να πέταξε Κοτσάνα τώρα με τον Ζωά, τέλος πάντων. Στο 2-3 είναι άστοχος ο Γκαζής. Αμυντικό rebound. Τζάμογλου. Μόνο έχει κρυφτεί από 2. Θα βγάλει την πάσα λίγο πριν κάνει βήματα. Τζαρίδης κάνει συνδική χειρονομία για να ηρεμήσει τις συμπαίκτες του. Είναι μπροστά με 5 οι μόβ και έχουν κατοχήνους. Έχει να σκέφτει με Τζιάδη. Έχει μέχρι μέσα, έβγαλε πάσα στην γωνία του για 2 μακρινό. Άστοχο από τον Τσιλιπάκο, επιθετικό λοιπόν. Έχει έκανε ο 2 χρόνος επίθεσης. Από τον Τζιάδη και... Τι έχουμε, τι έχουμε. Άκυρο το time-out που είχαν καλέσει τα λαμόγια. Time-out. Time-out ο Καρδιώρης. Θα ηρεμήσουμε και λίγο το πνεύμα το ενδεχομένως. Έχουν καλέσει time out με 4 foul, 2 οι αντιπαλοί τους επιστρέφουν σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην ώρα Καρίνα έπειτα από το time out, το οποίο δεν εκμεταλλεύτηκαν πλήρως οι Legends. Δεν υπάρχει παθητικό, δεν εκμεταλλεύτηκε το time. Τέλος πάντων, Δημητριάδης εκτελεί βολές καθώς ο Καζής έχει χρεωθεί με ένα foul και με τεχνική ποινή, συνεπώς έχει 4 συνολικά foul. Δημητριάδης είναι εύστοχος στη δεύτερη βολή. Στην τρίτη. Στην τρίτη βολές, 51-58. Με Χαλαντζής. Πάμε! Χαλαντζής παραμένει εντός με 4 φόρων. Απέναντι στο Μητσαρίδη και Χαλαντζής. Μαυρίδης έχει περάσει εντός. Καλλιόλυφερα στο πάγκο έχει σηκωθεί από τον πάγκο μάλλον. Για να δεις κάνει μια βόλτα απέναντι σε πολλαπλούς αντιπάλους. Ωραία πάσα στον Μαυρίδη και αυτός θα την αφήσει στο καλά του να την κοιμήσει. Δε όντως θέλει την τρέποντά της σε μια ωραία όταπη. Ασίστ 53-58. Διαφορά στους 5 πόντους. Ο Ζαρίδης. Ο Ζαρίδης Σάμογλου. Ωραία πάσα. Μόκα. Καλό μας γκέιμ. Ζαρίδης, Βιζιάδης, δεν θα το πάρει, Βιζιάδης έχει τεθεί ελεύθερο στην κορυφή, θα το πάρει. Άστοχος όμως ο ίδιος πάει με το επιθετικό rebound, το πήγε απέναντι στον Γιαχανατζή και είναι άστοχος τελικά, καζί στο rebound.
Έχα να ζήσει ο Παπαγκόπουλο, ξαναζήτησε. Δεν θα πάρει την μπάλα ο Κοτσομάνης. Παίρνει το Μόκα. Τράβηξε τον εσπέκτη του, τον Μιλωμάνη. Και υπάρχει τεχνική ποινή τώρα σε δύο παίκτες. Τον έχει δοθεί. Και τον δύο που είχαν την μάχη μέσα στη ρακέτα. Μόκας και Κουτσομάνης έχουν από μία τεχνική ποινή. Δύο τεχνικές ποινές αλλήλω εξουδετερώνονται. Συνεπώς έχουμε εκ νέου παιχνίδι, δεν έχουμε πολλές. Σαμούτης στην επαναφορά. 3 και 10 ακόμα το παιχνίδι σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Τζαρίδης. Τζαρίδης, Μιλτιάδης, Καστιπάσης, Σάμουγλου, Τριγωνάκη και μία ακόμα φορά βράζεται. Παίξει το Λαμόγια πάρα πολύ ψηλά ο Καζής. Δεν καταφέρνει να αποτρέψει τον Τζαρίδη πίσω του σούτ, αλλά στόχισε. Καλατζής. Μαρκόπουλος πήγε να φέρει συντήξη, έπασε το βάλει μπάλα, πήγε στο Μαυρίδη, έπειτα από τη φλέξη του Σαμούτη, δεν καταφέρει να ολοκληρώσει. Συμπιά 3, θα το πάρει και είναι έστοχος ο Καζής. Όχι μόνο θέλει το ίδιο και από το φαουλ και την τεχνική ποινή. Τριμήτερος, 56-58, Ζαρίδης, αρέσει το Χαλατζή. Συγκρατήσει φάουλ τώρα από τον Χαλατζή. Και είναι δύο βολές, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά του Legends. Έτσι όμως τέσσερα Μιταρίδης. Εντυπωσιασμός από τον Γερόπουλο. 56-60, 2-26 για το τέλος. Κάπου εδώ πέρα τα πράγματα αρχίζουν να μετράνε πάρα πολύ και από τις δύο πλευρές. Κάθε λάθος, κάθε κατοχή, κάθε πάσα, κάθε καλάθι, κάθε πόντος, κάθε μισπάς, κάθε οτιδήποτε, κάθε ό,τι γουστάρετε. Κάθε κενό, βάλτε ό,τι θέλετε. Σουτ για 3. Δεν θα βάλει όμως το καλάθι για Χαλατζής. Υπάρχει επιθετικό rebound, Μαυρίδης. Υπάρχει για Χαλατζής. Με τη μία πάσα στο καλάθι δεν θα περάσει. Τσάμογλου ήταν μπροστά και έκλεψε. Όχι τρίτο, Τσάμογλου. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η άμυνα για τους Legends και κοντά σε μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή. Μιτζαρίδης. Υπολεύονται ακόμα 4 πόντους όμως. Μιτζαρίδης. Τελευταίο δίλεπτο. Κάμπολο από τη γωνία πάει μέχρι μέσα. Έβγαλε μια πάσα του Μιτζαρίδη. Συγκρατεί αυτό. Δύο δευτερόλεπτα. Μιτζαρίδη. Αστούνεται. Αλλά μόνο θα μετρήσει αν μπει. Άστοχο ο Μιτζαρίδης. Τρομακτικά ψηλά παίκτες. Κάμπολο και Καζής. Αλλά έχει περάσει εκτός και είναι για τους Legends. Για να δεις παίζει με το χρόνο, τώρα θα πάρει την μπάλα. Σε 100 δευτερόλεπτα ακόμα switch λέει ο Μιτζαρίδης σε αλλαγές στα screen. Βιδωμάνης πράγματι αλλαγές στο Τσάμογλου τώρα στον Βιδωμάνης και πια 3. Θα ζήσουν και θα πεθάνουν με το τρίποντο. Ή θα ζήσουν ή θα πεθάνουν με το τρίποντο. Οι Legends μέχρι στιγμής δεν έχουν ζήσει στο τελευταίο, στις τελευταίες φάσεις, στα τελευταία λεπτά στην crunch time. Μαρκόπουλος αυτό έχει σε σένα ακόμα ένα airball. Μιτζαρίδης. Το Μαυρίκη σε ένα βήμα θα ανέβει το σύνολο. Πάμε όλο από αυτό. Τις τρίπλες, το Μαζαρίδη σε κάτι. Τρεις Μόκας έχει βρεθεί ελεύθερο στη δείξη του χρόνου. Είναι άστοχος. Ούτε τώρα στο τρίποντο από την άλλη πλευρά. Καζής. Μακρινή πάσα που ξεγραμμαστεί από τον Μαρκόπουλο. Επίσης ξαναζήτησε από τον Μαυρίκη σε κάτι. Τρεις από την γωνία. Και τώρα είναι καλό. Τώρα είναι καλό για τον Χαλατζή. 59-60. Μια άμυνα λέει ο Καρατιαούρης. Τελευταίο λεπτό τα πάντα μετράνε διπλά τριπλά. Είναι διπλά διπλά κρεβάτια σε ντόνια οτιδήποτε. Μιτζαρίδης 47 δευτερόλεπτα. Time out έχει ζητήσει ο Καρατιαούρης. 9 δευτερόλεπτα. Για να τους πιέζει το Μιτζαρίδη. Είναι ένα screen ψηλότερος παίκτης στο Μιτζαρίδη. Σου πια 3 άστοχος απέναντι στο Καζί ο οποίος σου πάρει το rebound. Με Χαλατζής τώρα. Έχουν φόλ να δώσουν τα λαμόγια. Με Χαλατζής. 15 δευτερόλεπτα συνολικά 26 για ανεβαίνει πλούσια του Τσάμολου. Βρήκε ελεύθερο σκαστή πάσα Καζή. Γύρισε καλά, φύγε φάουλ! Καλά, φύγε φάουλ! Απέναντι στον Τσάμολου. Στο Σαμούτι έχουμε χάσει τα λόγια μας, έχουμε χάσει τη φωνή μας. Δεν έχουμε χάσει όμως την όρεξή μας για το παιχνίδι. 61-60 και σίγουρα δεν έχουν χάσει την όρεξή τους για το παιχνίδι. Λέτε οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με έναν πόντο ολοκληρώνοντας μια ασυναγόνιστη επαναφορά.
ένα συναγώνιστο comeback. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι όμως ούτε για αυτούς ούτε για τα Λαμόγια. Το φάουλ που είχαν να δώσουν τα Λαμόγια χαμηλά εξουδετερώνεται με πολύ κακό για αυτούς τρόπο, καθώς είναι goal foul. Μεγάλη αγωνία τώρα στην εξέδρα. Έχει το κοστίσει την πόλη ο Καζής. 62-60. Δεν παίρνουν time out τα Λαμόγια. 20 δευτερόλεπτα Μιτζαρίδης. Όλα είναι για αυτά. Όχι foul από το πάτο το λεπτό. Τα αφήνει. Οδηγεί αδίποδο για ισοφάριση. Τρίποδο για προσπέραση. Λαμόγια. Για να δούμε Μιτζαρίδης. Μιτζαρίδης πάει μόνο του μέχρι μέσα. Υπάρχει foul από τον Γιαχαρατζή. Και είναι ψηλά. Δύο βολές. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μετρούσε ή όχι. Εάν έμπαινε πολύ. Εάν μπει δεύτερη πολύ time out, λέει ο Καραγιαούρης και ο Τσιλιμπάκος περνάει εντός πριν εκτελέσουν οι βολές του Σαμοντή. Ζητάει αλλαγή και ο Μπιζομάνης. Περνάει ο Καραγιαούρης. 7,4 ακόμα. Να εξασφαλίσουμε το rebound, είπε ο Ριζομάνης. Μαχνίδης του κόψη του ξηραφιού, το ξηράφι έχει ξηρίσει, έχει κουρέψει, έχει ξηρίσει 100 παπάντες. Έχει στόχος την πρώτη βολή του Ζαρίδης, ανεπηρέαστος από το θόρυβο που κάνει ο Επιγερόπουλος από την εξέδρα. Αν δούμε time out και άμα μπει, ορθάρει το ενδεχόμενο παράτασης. Τους 62 πόντους, 62-61. Πάλι το διαχαρτιακή στο παιχνίδι. Έχει στόχος την δεύτερη. Ψύχρεμος, κρύο αίμα από τον Ζαρίδη. Τον πολυτιμότερο παίκτη και τον πρώτο σκόρερ των Λαμόγια, 62 όλα. Πράγματι, πραγματοποιείται το time out που είχαν καλέσει δύο του Καραγκιαούρη. Οι Legends επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 7,4 για να δούμε τι θα επιλέξουν, τι θα ψάξουν και τι θα βρουν. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sonic Arena σε ένα παιχνίδι που σπάει καρδιές. Πραγματικά έχει κάνει τους καρδιολόγους πλούσιους στη Θεσσαλονίκη. Τι μάτς είτε μαζί μας, ναι. Λοιπόν. Τι μάτς είτε μαζί μας. Όντως. Λοιπόν. Πήρε το πινακάκι ο Μαρκόπουλος κατά τη διάρκεια του time out. Ο Γερόπουλος βρήκε άλλη λύση, πιο πρακτική λοιπόν. Σκρίνει με αλλαγή γωνίας, είπε παίζει με τη φανέλα που θα έχουν, λέει ο Μαρκόπουλος. Και είπε ότι θα πάει από τη γωνία συμπαίκτης του και θα κόψει ο Μπίσκας από την εντύπωση. Και τελικώς αποδείχθηκε ο Γιαχαρατζής. Για να δούμε. Τελικώς αποδείχθηκε ο Γιαχαρατζής. Έχει δευτερόλεπτα, αρχικώς αποδείχθηκε. Ανεβαίνει ψηλά για να δώσει σκρίνο το Καραγκιαούρη. Βρήκε ελεύθερο χώρο το floater για το match. Μέσα! 64-62 για Χαρατζής! Κρύο αίμα! Το παίρνει αγκαλιά ο Μαυρίδης σε νεκρό χρόνο στο 0! 64-62! Έληξε το παιχνίδι! Πήγαινε σαν λίγο συγχαίρονται! Απίστευτο φινάλε! 64-62! Πολύ χαμηλό σκορ! Πολύ υψηλή ένταση και θριαμβευτικότατη των θριαμβευτικών! Νίκη για τους Legends καθώς επέστρεψαν σχεδόν από το 1-20. 64-62, όλα αυτά σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξεπέρασε τους 65 πόντους καμία από τις δύο ομάδες. Ένα εφιαλτικό πρώτο δεκάλεπτο, ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο για τους Legends. Έχουν φέρει τούμπα το παιχνίδι στο δεύτερο, κάνουν τη δεύτερη τους σερή νίκη. Κάπου εδώ πέρα τα λόγια περιτεύουν πραγματικά.